υποδεχτούμε τον Ισίδωρο. Γεια σας. Γεια σου, Ισίδωρο. Καλώς ήρθες. Και το εξής για εχθές, γιατί ξέρουμε ότι έχεις βιώσει μια πολύ μεγάλη απώλεια. Και το πρώτο πράγμα που σου είπα εχθές είναι ότι, Ισίδωρέ μου, όσον αφορά στη δική μας εκπομπή, δεν θα ήθελα να νιώσεις την παραμικρή υποχρέωση ότι πρέπει να είσαι σήμερα εδώ και να παρίστασαι. Γιατί σίγουρα προέχει το να πας κοντά στους δικούς σου ανθρώπους και προς τιμήν σου, για την ειδική σου στάση ζωής, την οποία την υιοθετείς και την υπερασπίζεσαι. Είπες, θα ολοκληρώσω τις υποχρεώσεις μου και τη Δευτέρα μετά το Love It θα είμαι κοντά στους δικούς μου. Σε καλωσορίζουμε. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Και πες μου πώς είσαι. Λοιπόν, νιώθω Στέλιος Χανταμπάκης. Δώσε ένταση και θα μας τα πεις όλα. Λοιπόν, να μιλήσω πιο δυνατά. Μετά θα λένε ότι αλλάζω τη φωνή μου, αλλά στο πού είναι, παιδί μου. Μπορεί να έχω πολλές φωνές, τέλος πάντων. Λοιπόν, νιώθω Στέλιος Χανταμπάκης στην τοποθεσία Άγιος Δομήνικος. Κάθισα χθες το βράδυ και ξενύχτησα, γι' αυτό είναι και τα μάτια μου κόκκινα. Ευτυχώς μου έφυγε και το τικ που είχα αποκτήσει μέσα με την έξοδό μου. Κάθισα και ξενύχτησα και νομίζω ότι τόσα αρνητικά σχόλια όσα είχε φάει ο Στέλιος τότε και όσα έφαγα εγώ τώρα δεν έχει φάει άλλος άνθρωπος και νομίζω ότι τον πέρασα κιόλας. Δηλαδή έχω και μια πρωτιά στα αρνητικά σχόλια. Τώρα θα μου πεις γιατί εστίασες αυτά. Έτυχε και έκανα ένα άσκοπο, ας πούμε, ξενύχτη. Κάτσε, Ισίδωρε μου. Δηλαδή, εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο στο μέγεθος που μου λες. Τι είναι αυτό που κοίταξε, σε πειράξε. Και να πω και κάτι, είναι και λίγο άγκοψο να κάνουμε μια σύγκριση με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πάει χρόνια πριν σε ένα reality. Και κακώς να τον συγκρίνουμε. Εντάξει, ας το αφήσουμε αυτό. Νιώθεις ότι έχεις γίνει δέκτης πολλών αρνητικών σχολείων, εν πάση περιπτώσει. Όχι, βέβαια, ότι δεν εισέπραξα και θετικά. Αλλά δεν είναι αυτό που πολλοί λένε βγαίνοντας, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων, ας πούμε, ήταν θετικά. Είχα θετικά. Τι σου έγραψαν λοιπόν, και είναι κάτι το οποίο σε στενοχώρησε. Και τι σε ενόχλησε. Και κάτι με το οποίο διαφωνείς από αυτά που σου έγραψαν. Τώρα έχω και ένα καλό. Τα αρνητικά, την ίδια στιγμή που τα διαβάζω, την ίδια στιγμή για να τα ξεχνάω. Δεν φαίνεται αυτό. Μου μένει η αίσθηση. Βλέπω τα μάτια σου υγρά, σαν να είσαι βουρκωμένος. Έχεις στεναχωρηθεί τόσο πολύ. Όταν λες αρνητικά σχόλια, τι εννοείς, βγήκες στον δρόμο και σου λέγει ο κόσμος, βρε Ισίδωρο γιατί. Όχι. Αλλά την πήγες στα κοινωνικά δίκτυα. Από τα κοινωνικά δίκτυα, ας πούμε. Ξέρεις τι έχουμε ακούσει εμείς. Και δίνει σημασία. Έδωσα μία μικρή σημασία. Τι σε ενόχλησε, Ισίδωρο, τι είναι αυτό που διάβασες και είπες, όχι ρε παιδιά, εγώ δεν είμαι αυτό. Μάλλον, είδαν άλλον Ισίδωρο ή έβγαλα άλλον Ισίδωρο. Τώρα, είδαν άλλο Ισίδωρο, θα πρέπει να σε ξέρουν για να δουν έναν άλλο Ισίδωρο. Είδαν αυτό είδαν που έναν Ισίδωρο. Είδαν έναν Ισίδωρο. Την ίδια στιγμή που δεν με παρακολούθησα εγώ για να καταλάβω τι είναι αυτό που βλέπουν. Δηλαδή, δεν έχω δει επεισόδια. Ωραία. Και θα ήθελα. Να κάνουμε μια συζήτηση που την κάναμε και χθες πάλι στο διάστημα. Και νομίζω συμφώνησες μαζί μου. Σου είπα λοιπόν το εξής, ότι εγώ ως τηλεθεάτρια παρατήρησα το εξής σε εσένα. Είσαι ένας άνθρωπος με άποψη, λόγο και επιχειρήματα, που πολλές φορές την εξέφρασες αυτή την άποψη για τους συγκατοίκους σου. Όμως, ήταν μια συνήθις τακτική σου αυτό να το κάνεις στο δωμάτιο επικοινωνίας ή πίσω από την πλάτη τους ή με τη Μέρη, ενώ σε ενοχλεί κάτι. Έλα εδώ, βρε Γρηγόρη. Μπορεί να έχεις και δίκιο, μπορεί να έχεις και άδικο. Έλα εδώ, βρε Γρηγόρη. Με ενοχλεί γιατί φοράς καρό που κάμισο. Αυτό καταλάβαμε. Γιατί δεν πήγαινε στο Γρηγόρη να το πεις ευθέως, βρε παιδί μου. Ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, με ενοχλεί το που κάμισο σου σήμερα, κάνε κάτι με αυτό. Και αυτό τελικά έγινε. Γιατί μάλλον αυτό ήταν το λάθος. Αλλά όταν έχεις δει πράγματα, όταν έχεις τοποθετηθεί λίγες φορές στην αρχή και τελικά έχεις καταλάβει ότι δεν υπάρχει συνεννόηση, μετά πια απαντάς. Όταν σε ρωτάνε, και εγώ απαντούσα όταν με ρωτούσε ο Μπιγκ ή όταν βρισκόμουν στην αρένα, ή απαντάς όταν κάνεις συζητήσεις με την παρέα σου. Εσένα στην προσωπική σου ζωή, αν κάτι σε ενοχλεί στον άλλον και έχεις τη δυνατότητα να του το πεις ευθέως, δεν θα το κάνεις. Για να τον κάνεις καλύτερο άνθρωπο, που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου, για να πάψει να κάνει κάτι το οποίο εσένα σε ενοχλεί και το βρίσκεις με πτώ. Σωστά. Και πόσες φορές, Ναταλή, να το κάνω. Το να το κάνω μία. Να το κάνω δύο. Ναι. Το έκανε. Δεν μπορώ να το κάνω συνέχεια. Άλλωστε, εγώ στην αρχή. Αν εξαιρέσουμε τον Παναγιώτη, τους υπολείπους, τους ξεκίνησα από εδώ και άρχισα να τους ρίχνω. Δηλαδή αυτό που είπαν ότι ποτέ δεν εισέπραξαν θετικό σχόλιο από εμένα, δεν ήταν αλήθεια. Γιατί τόσο έξω όσο και μέσα, δεν τους ξεκίνησα από εδώ, δυστυχώς, και άρχισα να τους ανεβάζω. Τους άρχισα από εδώ και στη συνέχεια τους κατέβαζα. Μετά από ένα σημείο εγώ κατάλαβα ότι ο Ισίδωρος κλείστηκε στο δωμάτιο. Με τη Μέρη και την Άννα είχαν κάνει τη δική τους παρέα και είχαν αντικείμενο το σχολιασμό των υπολείπων και μία στρατηγική. Αυτό εισέπραξα. Δεν ξέρω πώς ήταν μέσα στο σπίτι. Την ίδια στιγμή πάλι που ο Ισίδωρος ήθελε να βγει και από αυτό. Δηλαδή,
Υπήρχαν φορές που ήθελα να τοποθετηθώ και να τους πω αυτά που τους έλεγα και άλλες φορές που ένιωθα αυτή τη τοξικότητα και μαζευόμουνα. Γι' αυτό κιόλας, όταν με ρωτούσες, Αφροδίτη, τελικά τι άλλο θα δούμε και τελικά τι θα κάνεις, δεν ήξερα και τι αντοχές έχω. Δηλαδή, ώρες-ώρες έλεγα να μπω πάλι στη διαδικασία με τα παιδιά να συζητήσω. Κι άμα όμως δεν με καταλαβαίνουν, τι νόημα έχει να συζητήσω. Και αν τελικά έχω αντιληφθεί ότι δεν θέλουν να με καταλάβουν, γιατί ενδεχομένως μπορεί αυτό να βολεύει. Και κλεινόμουν πάλι. Και να πούμε, ρε παιδιά, για να μην τρελαθούμε κιόλας, ότι είναι ένα παιχνίδι, έτσι. Ναι, είναι, δηλαδή κάπου... είναι σε ένα παιχνίδι. Είναι το λες εκ του ασφαλούς, γρήγορα, άμα κάτσεις και εσύ αυτό να διάσουμε αυτό... 2-3 μηνών κάπου αυτό μέσα σε 4 του βάρια. Δημήτρη, εκεί θα καταλήξω, ότι είναι ένα παιχνίδι. Είναι, δηλαδή είναι ο κόσμος αυτός πια. Βέβαια, είσαι σε ένα μικρό κόσμο. Ναι, κάνεις το μικρό μεγάλο και, και τα γιγαντώνεις όλα, όλα και δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις και στο λέω αυτό. Και για σένα, Ισίδρο, γιατί σε είδα στεναχωρημένο από κάποια σχόλια. Νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό, ότι μπήκες σε ένα παιχνίδι και βγήκες από ένα παιχνίδι. That's all. Από τα σχόλια, όχι, δεν είμαι στεναχωρημένος. Στεναχώρια είναι από άλλο θέμα που το γνωρίζουμε. Ναι. Αλλά μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, το μέγεθος και η ποσότητα. Και επειδή ανέφερες, θα τον αναφέρω τον Στέλιο Χανταπάκη αυτή τη στιγμή για θετικό λόγο. Επειδή πήγε σε ένα reality και στην αρχή ο κόσμος είπε για εκείνον κάποια αρνητικά λόγια, μετά πήγε σε ένα άλλο reality και το κέρδισε. Ναι. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Οπότε. Πες μου κάτι, έτσι όπως βίωσες τα παιδιά μέσα, ποιον έχεις φαβορί για νικητή? Γιατί τώρα πλέον έχουν μπει τελική ευθεία. Τώρα, Γρηγόρη, σε αυτές τις ερωτήσεις, πάρα πολύ καλός είναι ο Νάσος. Δηλαδή, να είχαμε ένα τηλέφωνο, να επικοινωνούσαμε, να μας έδινε και τον νικητή. Γιατί τα βγάζει τα προγνωστικά τσακ μπαμ. Τώρα που είπες αυτό το όνομα, θέλεις να δεις τι έχει πει ο Νάσος για σένα? Τι είπε αυτό το αγόρι για μένα? Για βάλτε, ρε παιδιά, τον Νάσο. Ρίξτε το. Αν κάποιοι εδώ μέσα δεν κοιμούνται το βράδυ γιατί φοβούνται ότι θα είναι υποψήφιοι, εγώ προσωπικά κοιμάμαι σαν μπουλάκι. Δεν έχω κάποιο τέτοιο θέμα. Είναι να φύγω την Παρασκευή, θα φύγω την Παρασκευή. Είναι να φύγω την άλλη, ας φύγω την άλλη. Είναι να πάρω τα 100 χιλιάρικα, ας πάρω τα 100 χιλιάρικα. Δηλαδή να κάθομαι να τσακώνομαι και να σπάω τα. Για σωστά, ένα παιχνίδι. Σωστά, σωστά. Δηλαδή αν παίζαμε τάβλι, τι θα κάναμε? Ή θα παράγαμε το τάβλι να μειώσει κάποιον για ένα παιχνίδι. Αυτό είναι για μένα είναι πάρα είναι πολύ σοβαρό. Καθενός, λοιπόν. Ναι, Νάσο, αλλά δεν τα μπορώ, έχουμε δει. Δεν μπορώ το θέατρο του παραλόγου. Πιανού αλλάζει η ψυχολογία? Μα είμαι εδώ 5 εβδομάδες. Δηλαδή δεν βλέπουμε πιανού αλλάζει η ψυχολογία? Δεν βλέπουμε ποιος όταν δεν είναι υποψήφιος περπατάει με τα χέρια στο ταβάνι και όταν είναι υποψήφιος έρνεται στο σκουλίκι? Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και πόσα άτομα είναι αυτά που αλλάζει η ψυχολογία τους? Είναι ένα? Γιατί είπες δεν βλέπουμε. Σίγουρα δεν είναι ένα. Αν δεν είναι ένα. Θεωρώ λοιπόν, όπως έχω πει και στο παρελθόν, ότι αρκετοί παίκτες, σε μεγάλο ποσοστό, παίζουν ένα ρόλο εδώ μέσα. Βλέπουμε όλοι τη στάση, ας πούμε, του Ισίδωρου. Έχει το περισκόπιο, όπως τα υποβρύχια, το βγαίνει από το δωμάτιό του, κοιτάει, τσεκάρει, μαζεύει πληροφορίες, μπαίνει στο δωμάτιο, φτιάχνει πολύ όμορφα το σχέδιο εντός αγωγικών εξόντωσης, καλεί την ομάδα του, τους δύο λοχαγούς, τη Μέρη και την Άννα, του στροφοδοτεί με αυτά που θέλει και έτσι πυροδοτεί μια κατάσταση ώστε να λειτουργήσει σαν ομάδα αυτό όλο, η Αγία Τριάδα, ενάντια σε κάποιον άλλον παίκτη. Αυτό είναι ο Ισίδωρος, το υποβρύχιο που έβγαινε, έπαιρνε ερεθίσματα, τα μαγείρευε και τα... Όχι, γιατί σε αυτή την περίπτωση πράγματι θα είχα άγχος και θα έχανα τον ύπνο μου. Εγώ, παιδιά, χόρτασα ύπνο μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι, το καταλάβαμε. Ένα δεύτερο. Είτε ήμουνα. Δεν τους άρεσε η στάση μου μέσα στο δωμάτιο όταν ήμουν μόνος. Δεν τους άρεσε η στάση μου μέσα στο δωμάτιο όταν ήμουν με παρέα. Δεν τους άρεσε η στάση μου στους κοινόχρηστους χώρους όταν ήμουν μόνος. Δεν τους άρεσε η στάση μου στους κοινόχρηστους χώρους όταν ήμουν με παρέα. Δηλαδή, σε τι στάση έπρεπε να είμαι? Δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί να κάνω πράγματα που αυτοί θα ήθελαν να κάνω. Και στην τελική, ό,τι και να έκανα, δεν τους άρεσε. Άρα, ένας άνθρωπος που θέλει να βρει, πάντα βρίσκει. Και εγώ, άμα θέλω να βρω, θα βρω. Σωστό, σωστό. Με χαρακτήρισε έτσι. Ωραία. Εγώ νιώθω λοιπόν ότι δεν ήμουνα. Αλλά στάσου να δεις. Μπορεί να δω τα επεισόδια και μπορεί να με δω και έτσι. Καλά, αυτό θα κάνεις τώρα, καλέ. Βγήκες από το σπίτι για να κάθεσαι να βλέπεις το σπίτι. Αφροδίτη, κάτι θα κοιτάξω. Δεν γίνεται να μην κοιτάξω τίποτα. Μια ιδέα θέλω να την έχω. Και καλά θα κάνεις και εμείς θα είμαστε εδώ και με χαρά θα σε ξαναδεχτούμε, θα σε υποδεχτούμε και θέλουμε να χαλαρώσεις. Να είναι όλα good στη ζωή σου, με αυτό το χαμόγελο. Και μείνε στο γεγονός, αυτό που είχαμε πει, ότι μπήκες στο παιχνίδι και πίστευες ότι δεν θα κάνεις κανέναν φίλο και από ό,τι καταλαβαίνω έκανες δύο καλές φίλες. Ας μείνουμε στο θετικό, μια όμορφη εμπειρία τελείωσε και πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Όλα τα καλά.